Τον Ασκότου Αιώλου άνοιξε το θέμα της λειτουργίας της κλινικής COVID του νοσοκομείου Ρεθύμνου αλλά και η έλλειψη εντατικολόγων που στερούν τη δυνατότητα λειτουργίας δύο πλήρως εξοπλισμένων κρεβατιών. Έπειτα και από το ρεπορτάζ της Κρήτη TV σχετικά με τη μη διακομιδή την Κυριακή ηλικιωμένου ασθενού στα νοσοκομεία αναφοράς του νησιού. Η Λένα Μπορμπουδάκη, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV και στην Κατερίνα Σαλαπάτα, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμία μη δυνατότητα διακομιδής ή νοσηλείας του ασθενούς. Δεν γίνεται μέσα σε συνθήκες πανδημίας να κινδυνολογούμε. Δεν μπορώ λοιπόν να αντιληφθώ από πού προκύπτει όλο αυτό, όταν ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκομείου μου ανέφερε εμένα προσωπικά ότι δεν δημιουργήθηκε τέτοιο ζήτημα. Η τραγική πραγματικότητα δεν κρύβεται πια ούτε με επικοινωνιακά τερτύπια, ούτε με την κατασυκοφάντηση των γιατρών. Κρίθηκε από την εφημερεύοντα γιατρό ότι επιδεινώνεται η κατάστασή του και ότι χρήζει διακομιδής. Έγιναν διαβουλεύσεις για κάποιες ώρες μεταξύ των διοικητών και τελικά ο ασθενής παρέμεινε εδώ. Αυτά είναι γεγονότα. Εκτός από τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση των διακομιδών, την πιθανότητα αυξημένης έκθεσης προσωπικού και την εκτίμηση του ρίσκου που συνδέεται με τέτοιες αποφάσεις, δυστυχώς στην πράξη η διαχείριση αυτή είναι τουλάχιστον προβληματική. Στο μεταξύ άρων-άρων, χθες το βράδυ η διοίκηση του νοσοκομείου επέκτηνε την κλινική COVID κατά 4 κλίνες, τη στιγμή που μέχρι και χθες το μεσημέρι που φούλαρε, τα κρεβάτια για τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ήταν μόλις 3. Σήμερα στη διάρκεια της ημέρας οι θετικοί ασθενείς έφτασαν τους 9, ενώ επιχειρήθηκε νέα επέκταση κατά 5 θαλάμους. Μιλάμε για 10 κλίνες όπου σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό που επικαιροποιήθηκε χθες αργά το βράδυ από τη διοίκηση του νοσοκομείου, αυτές οι κλίνες μπορούν να διπλασιαστούν. Τις ζωές δεν τις σώζουν τα κρεβάτια, τις σώζουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι ελάχιστοι και κατάκοποι. Στην αρχική διαχείριση για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, η κλινική COVID είχε δυναμικότητα 9 κρεβατιών με 3 κρεβάτια για την νοσηλεία COVID θετικών και κανένα στη ΜΕΘ σύμφωνα με τις δυνατότητες προσωπικού του νοσοκομείου μας. Δόθηκε δε η διαβεβαίωση ότι θα διακομίζονται τα περιστατικά που πιθανόν να χρειαστούν διασωλήνωση σε COVID κλινικές γειτονικών ομών. Μιλώντας ειδικότερα για την επέκταση της κλινικής COVID, η λοιμοξιολόγος του νοσοκομείου Ελένη Ιωαννίδου υποστηρίζει στην Κρήτη TV πως το ζητούμενο δεν είναι να προσθεθούν νέες κλίνες, αλλά να υπάρξουν γιατροί που θα μπορούν να εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες. Η ΥΠΕ ανοίγει κλινικές COVID, αυξάνοντας τη δυναμικότητα των κλινικών, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση στον κόσμο ότι λύνει το θέμα. Μπορεί να δημιουργήσει ολόκληρες πτέρυγες για νοσηλεία θετικών. Το πρόβλημα είναι ποιος γιατρός θα τους βλέπει. Το προσωπικό είναι το ίδιο και εφόσον πλέον είμαστε σίγουροι ότι δεν περιμένουμε καμία ενίσχυση, θα αυτοοργανωθούμε δουλεύοντας για ακόμη μία φορά πάνω από τις δυνάμεις μας. Παρατηρείται μία δυσκολία στελέχωσης του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ελπίζουμε έστω και αυτή την ίστατη ώρα να δείξουν την απαραίτητη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι συνθήκες. Οι νοσοκομειακοί γιατροί πάντως δεσμεύονται ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό στις παρούσες, όπως λένε, συνθήκες εγκατάλειψης.